Καταρχήν ευχαριστώ τους τηλεθεατές σας, ευχαριστώ όλους όσες και όσους με τίμησαν στις εκλογές με την ψήφο τους, όσους με στήριξαν και ακόμη και όσους δεν με στήριξαν. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μία πολύ σύντομη προεκλογική περίοδος, 15 ημερών περίπου, μέσα στις οποίες, κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, μη έχοντας οργάνωση πολιτικού γραφείου, προσπάθησα να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις και να επισκεφθώ το 90% εν τέλει των χωριών της Κορινθίας μας. Από τη θέση αυτή ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, και να πω ότι θα είμαι όπως ήμουν πάντα, παρόν και πάντα στις επάλξεις, για να επιτύχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για την Κορινθία, ό,τι καλύτερο γίνεται για την Ελλάδα και για την πατρίδα μας προσωπικά. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση αναμονής. Είμαι από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά πορεύεται επί ξηρού ακμής. Πορεύεται σε τεντωμένο σκηνή. Το αποδεικνύουν όλες οι ενέργειες. Από τη μια μεριά επικαλούνται, παραδείγματος χάρη το λέω τώρα έτσι, την αμερικάνικη τάχατες συμπάθεια και τους έρχεται η δήλωση δια του Αμερικανού πρεσβευτή ότι πρέπει να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι ευτράπελα μερικά από αυτά τα οποία γίνονται. Αυτά τα οποία λένε περί Ρωσίας, περί συμμαχιών διαφόρων, δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρούς και σε σοβαρές πολιτικές. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εύχομαι ολόψυχα η καινούργια κυβέρνηση να επιτύχει περισσότερα από όσα πετύχαμε εμείς. Γιατί εμείς, και προσωπικά μιλάω πάντα, βάζουμε πρώτα την πατρίδα, βάζουμε πρώτα την Ελλάδα και την πρόοδο των συμπολιτών μας. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Θα σας πω κάτι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα και το ξέρουμε, γιατί ομολογείται, παραδείγματος χάρη, από τον κύριο Βαρουφάκη, που έρχεται και λέει ότι το 70% του μνημονίου είναι θετικό. Αντιλαμβάνεστε, αυτό λέγεται κυβίσθηση. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, αλλά το λέω κυβίσθηση. Εγώ που έχω και μια κάποια ηλικία, λέω ότι η μεγάλη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ήταν η Ρουμάνα Κομανέντσι, εμείς που το θυμούμαστε οι παλαιότεροι. Νομίζω ότι οι κινήσεις γίνονται αλλά Κομανέντσι. Δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό το οποίο λέω και επαναλαμβάνω είναι ότι εύχομαι να επιτύχει για το καλό της Ελλάδας. Εκεί θα αποδειχθεί και θα καταδειχθεί ποιος εν τέλει λέει την αλήθεια, ποιος εν τέλει έλεγε την αλήθεια και, εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο λαϊκιστής. Ποιος είναι αυτός που πηγαίνει με σοβαρότητα και μιλάει στον ελληνικό λαό και ποιος είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί, χαϊδεύοντας αυτιά και χαϊδεύοντας τις συνειδήσεις, και επενδύοντας τον ανθρώπινο πόνο, γιατί ελέγχθη αυτό κατά όχι μόνο επενδύοντας τον ανθρώπινο πόνο, όχι μόνο επενδύοντας τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλευόμενη ως ένα σημείο την ανέχεια, τον εκνευρισμό, την οργή που ένιωθω κάθε πιεσμένος οικονομικά και όχι μόνο συμπολίτης μας. Νομίζω ότι τώρα έφτασε είναι η ώρα της αλήθειας. Και κάτω από το πρίσμα αυτό, κάτω από την έννοια αυτή, έφτασε η ώρα της κρίσης. Και θα κάνουμε στο τέλος ταμείο. Κοντά είναι η ώρα του ταμείου. Εγώ σας λέω ότι είναι κοντά η ώρα του ταμείου. Τώρα, αν είναι μήνες, αν είναι εξάμηνο, αν είναι χρόνος, δεν ξέρω πόσο είναι.
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν μπορούν, τελείωσαν πλέον τα ψέματα για όλους. Πλέον είναι η ώρα της αλήθειας, είναι η ώρα της πραγματικότητας, είναι η ώρα που κατάματα βλέπουμε, πρέπει να δούμε όλοι μας την αλήθεια. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θεωρώ ότι και η Νέα Δημοκρατία και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλες οι δυνάμεις του τόπου, και δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν. Δεν μας χωρίζουν πολλά στην επίτευξη του στόχου που είναι η ευημερία των πολιτών μας. Έχοντας περάσει πολλά στάδια της πολιτικής ζωής, ενθυμούμε το Ζιβάγκο του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά αυτά είναι δεύτερο-τριτογενή. Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι είναι ότι η αμφίεση δεν έχει να κάνει με την αμφισβήτηση. Έχει να κάνει κυρίως με το σεβασμό στους θεσμούς. Όταν πηγαίνεις στο συνομιλητή σου, πρέπει να είσαι αντίστοιχα για να τιμήσεις το συνομιλητή σου. Τον άνθρωπο που μπορείς, που διαπραγματεύεσαι. Τώρα, κάνοντας ψευτοεπαναστάσεις αυτού του τύπου, δεν νομίζω ότι προσεγγίζουμε την ουσία. Σκηνοθετικού τύπου επαναστάσεις. Δεν νομίζω ότι προσεγγίζουμε την ουσία. Έχω να πω μόνο το εξής. Είδατε τι έπαθε ο κύριος Βαρουφάκης στο ξενοδοχείο, δεν ενθυμούμε τώρα, στο Λονδίνο, όπου δεν του επετράπει η είσοδος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι χτυπήματα για να αντιληφθούμε ότι δεν γίνονται με ψευτοκουλτούρο καταστάσεις τέτοιες ή αμφισβητήσεις. Με άλλους τρόπους γίνονται οι αγώνες, με άλλους τρόπους γίνονται οι διαβουλεύσεις και με άλλους τρόπους αν δεν γίνονται και οι αμφισβητήσεις και οι συγκρούσεις. Αυτά είναι επιφανειακά λαϊκίστικα κόλπα.